θα δοθεί περισσότερη στοχοτισμό, μια καλή μουσική η οποία θα υπάρχει, προσπαθούμε να φτιάξουμε τα μεγάφωνα για να υπάρχει μουσική μέσα στους πεζόδρομους, θα γίνει μια εντυπωσιακή, όχι από πλευρά ονόματος, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να αφήνουμε λεφτά για να φέρουμε, παραδείγματος, δεν ξέρω, το Ρουφά, παραδείγματος χάρη, λέω τυχαίο όνομα, ο άνθρωπος ούτε καν. Θεωρώ λοιπόν ότι τη δεδομένη στιγμή πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Έτσι λοιπόν θα γίνει μια εκδήλωση η οποία θα είναι καταρχήν, δεν θέλω να σας πω γιατί θα χαλάσουμε την έκπληξη, αλλά θα έχει σχέση με τα σχολεία, θα έχει σχέση με το οδείο και χοροδίες και αυτό που μπορώ να σας πω ότι στο τέλος θα έχει ένα πάρτι. Για μένα αυτό είναι το βασικότερο, ότι βλέπει οι εργαζόμενοι της Δήμου, είτε είναι ορομίστη, είτε είναι από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να είναι Χριστούγεννα. Εμείς να λέμε, α, τι ωραία, τι καλά, να πετάμε 120.000 όσα πετάξαμε πέρυσι και δεν νομίζω ότι θα σέβηκε τίποτα από τα περσινά Χριστούγεννα, το οποίο θα σας λείψει φέτος που δεν θα το δείτε, εκτός αν σας λείπει ο τραγουδιστής. Εκτός αν... Λοιπόν, αν σας λείπουν όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι η πόλη θα έχει ως ανάμπηση τα τελευταία Χριστούγεννα που ξοδεύτηκαν τόσα λεφτά. Τι θέλετε λοιπόν, να κάνουμε γιορτές και πανηγύρια ή να φτιάξουμε ή να επουλώσουμε τις πληγές. Το ξέρετε, θα τα πούμε, ότι είμαστε μία ανοχήρωτη πόλη.